Δημήτριε, είμαι Χρυσούλα. Καλώς την. Είμαι η Χρυσούλα από την Αλεξάνδρεια Μαθίας και η καρδιά μου τώρα χτυπάει δυνατά και γρήγορα, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ένα τρακ, σας μιλάω. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, γιατί και εγώ νεκρή ήμουν από αυτήν την ασθένεια και με χτύπησε, έχασα την όρασή μου εξαιτίας από τη μία πλευρά δύο φορές. Είχα φοβερή δύσπνοια, δεν ξέρω, τα πνευμόνια μου είχαν πρόβλημα. Δεν μπορούσα να προχωρήσω καλά, κυρίως είχα, τις περισσότερες φορές έπεφτα και χτυπούσα και άσχημα. Πολλές φορές είχα πέσει στο πάτωμα και στο σπίτι μου και έξω και δεν το έβλεπε κανένα αυτό. Με σήκωσε ο Σταυρός, πατερούλη μου γιατρέψατε. 8 χρόνια την είχα αυτή την ασθένεια και δεν είχα καμιά ελπίδα από κανένα. Από... Οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά μαζί μου. Ήμουνα κυριολεκτικά νεκρή και αναστρίφηκα. Με ανήθισε ο Σταυρός, ότι είμαι ο Σταυρός. Το λέω στους ανθρώπους, το λέω και σε ανθρώπους που έχουν ασθένειες και τους δίνω ελπίδα ότι θα σηκωθούν κι αυτοί από τη δική τους ασθένεια. Τους μιλάω για σας. Συνέχεια. Μιλάω για σας, μιλάω για τα πράγματα του Τιμίου Σταυρού. Και συγκινούμε, κλαίω. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Και χαίρομαι πολύ ότι εγώ να μιλάτε. Δεν ξέρω, συγχωρέστε με, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά γιατί συγκινούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή τρέμω από χαρά, τρέμω από... Συγχωρέστε με, πατερούλη μου, σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευγνωμονώ, σας αγαπώ. Είστε ένα απλό παγάκι. Για μένα είστε κάτι παραπάνω. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Από και από τη μαμά μου πάρτε χαιρετίσματα. Πατέρα Δημήτρη, είμαι η Ευδοχία, η μαμά της Χρυσούλας και πάντα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό έχω μέσα στην καρδιά μου ευγνωμοσύνη για τον Τίμιο Σταυρό και για σας. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις στιγμές που έζησα στους Αγίους Ιδώνους κοντά σας και τις 12 Ιουλίου που ήρθα και τις 14 Σεπτεμβρίου που αναστήθηκε το παιδί μου. Ήταν ένα γοργοθάτης κλήρυση κατά πλάκος, 8 χρόνια, ένα μαρτύριο, νοσηλείες πολλές, γιατριά καμία. Ανίατη λένε η ασθένεια και ήρθε ο Τίμιος Σταυρός στα δικά σας τα χέρια και την περάτησε. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Μέχρι που θα αναπνέω θα το λέω και θα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ζει Κύριος ο Θεός ημών. Ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπάω, πατερούλη μου. Να είστε καλά. Και όλους τους πατέρες. Ξέρετε, όλοι αυτοί που γίνονται, Παπασταύρο μου, όλοι οι άνθρωποι που γίνονται καλά, είμαστε τελικά μια οικογένεια. Τι να πω, Παπα Παύλο. Πες μου τώρα. Μίλησα για ένα παράδειγμα και τελικά ο Τίμιος Σταυρός απήντησε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εάν είχατε εσείς 8 χρόνια σκλήρυση κατά πλάκας και είσαστε στο κρεβάτι του πόνου και είσαστε στο καροτσάκι και πέφτατε, πώς θα νιώθατε? Αλλά βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός, όπως λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, ουδέν ανίατον, ουδέν ανίατη ασθένεια για τον Κύριο.
Πάπα Σπύρο, δικηγόρε μας, τα λόγια είναι περιτά, νομίζω εδώ σταματάμε, διότι οι άνθρωποι αυτοί, αν συνεχίσουμε, θα πάρουν πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη ομιλία. Να σας πω, αν έβγαινα Παπασταύρο μου και έλεγα, άρχισα και έλεγα και έλεγα και έλεγα και έλεγα, θα έμενε τίποτα. Θα έμπαινα μέσα και θα σας ρωτούσα, όλους τους ραστοφόρους, σας άρεσε η ομιλία μου σήμερα? Και εσείς θα μου λέγατε, αχ, τι ωραία ομιλία. Και θα ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά δεν είμαι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος είμαι που σήμερα άκουσα και μου δίδαξαν δύο νεαρά κορίτσια, ένα κορίτσι κάτω από τα 25 περίπου και ένα άλλο κορίτσι γύρω στα 30, μου δίδαξαν την υψηλή θεολογία. Βρε Παπα Δημήτρη, μιλάς, αλλά μπορείς δια τον λόγο σου να κάνεις και πράξεις αυτά τα λόγια. Αυτή, παιδιά μου, είναι η υψηλή θεολογία. Ό,τι και να πούμε, όλα τα υπόλοιπα πάβουνε. Ελάτε να γνωρίσετε όταν θα ανοίξουν οι εκκλησίες στον Τίμιο Σταυρό. Αν και πιστεύω ότι ο Τίμιος Σταυρός θα κάνει αρκετά θαύματα μέσα στο σπίτι σας, αρκεί να τον παρακαλέσετε να σας σηκώσει, να σας βοηθήσει, να σας θεραπεύσει. Γράφει μία κυρία ότι είχα αφόρητους πόνους, πονοκεφάλους. Και όταν την προηγούμενη φορά σηκώσατε τον Τίμιο Σταυρό στα χέρια σας και είπατε να έρθει ο Τίμιος Σταυρός στο σπίτι σας, τότε αυτόματα ακούμπησε το κεφάλι μου εκεί στην τηλεόραση όπου σταυρώνατε με τον Τίμιο Σταυρό, και από εκείνη την ώρα δεν έχω κανένα πονοκέφαλο πλέον και κοιμάμαι όμορφα και ήσυχα. Σας ευχαριστώ, Πατερούλη, σας ευχαριστώ, Τίμια Σταυρέ. Απλά πράγματα.